Είναι ο βουλευτής με το ποτάμι, παρακαλώ πάρα πολύ, για τη σημερινή βεβαίως υψηλών τόνων συζήτηση στην Βουλή. Τι συμπεράναμε από όλα αυτά τα οποία ακούσαμε, κύριε Μαυρωτά? Διαπλοκή, δόλ στο μενού, αντεκλήσεις, υπονοούμενα και αντιπαραθέσεις. Ένα σχόλιο θα θέλα δικό σας. Καλό απόγευμα. Ναι, η συζήτηση βέβαια ήταν για το αγροτικό, αλλά ακριβώς λίγα πράγματα ακούσαμε για το αγροτικό. Περισσότερα ακούσαμε για το δόλ και για την ας το πούμε, τις πρόσφατες εξελίξεις που υπάρχουν με την εμπλοκή του κυρίου Μουλόπουλου, όπου από πρόεδρος του ΔΣ της Αυγής αναλαμβάνει μεσολαβητής ώστε να βρεθεί μια λύση στο θέμα του ΔΟΛ. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί διάφορα θέματα, και ήταν πολύ χαρακτηριστική και η ατάκα που είπε ο Σταύρος ο Θεοδωράκης, ότι εντάξει, λέει, έχουμε ένα θέμα με το ΔΟΛ που είναι μια εταιρεία που πάει να καταρρεύσει και βάζετε τώρα ως τοποτηρητή τον κύριο Μουλόπουλο, τότε γιατί δεν το κάνετε αυτό και με τον Μαρινόπουλο να βάλετε τον κύριο Σκουρλέτη. Σωστό. Θέλοντας να δείξει δηλαδή ότι υπάρχουν και κάποιες ας το πούμε δεύτερες και τρίτες σκέψεις στο κυβερνητικό στρατόπεδο για τον έλεγχο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μαυρωτά. Ο ισχυρισμός του κ. Μουλόπουλου ότι δεν θα ασκεί διαχείριση, απλά λόγω της μακρόχρονης θητείας του στον ΔΟΛ, καλείται να συνδράμει στην εξυγίανση του μηντιακού συγκροτήματος, είναι πολύ ψημή, είναι μάλλον δημιουργεί δεύτερες σκέψεις? Εντάξει, όταν είσαι ο πρόεδρος του, ας το πούμε, του Διοικητικού Συμβουλίου της Αυγής, όταν είσαι πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν νομίζω ότι είναι και μια οποιαδήποτε προσωπικότητα, δηλαδή δεν είναι οποιοδήποτε που ήταν πριν στο ΔΟΛ και τώρα θέλει να βοηθήσει την κατάσταση. Νομίζω ότι από πίσω όλο και κάποιες σκέψεις από το κυβερνητικό στρατόπεδο θα υπάρχουν, ότι θα μπορούμε κατά κάποιον τρόπο, αν υπάρχει, ξέρω εγώ, μια κατάλληλη γραμμή στα μέσα του συγκροτήματος, να διευκολύνουμε τη λύση που θα βρεθεί. Μάλιστα. Θα ήθελα, γιατί ξέρω ότι είστε εν κινήσει, ο Πρωθυπουργός είπε ότι, νομίζω το άκουσα, υφίσταμε bullying από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και μάλιστα μίλησε με διευθύνσεις και ονόματα από το βήμα της Βουλής, υπερασπιζόμενος βεβαίως την παρουσία του Βασίλη Μουλόπουλου στον ΔΟΛ. Πιστεύετε ότι περνάμε σε ένα άλλο επίπεδο επικοινωνιακής στρατηγικής της κυβέρνησης, δηλαδή πρώτη φορά μιλάμε και με ονόματα και ασκούμε επίθεση στα μέσα? Δεν ξέρω, πάντως αυτό που μου έκανε, ας το πούμε, εντύπωση είναι ότι στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός όντως αναφέρθηκε στο ότι έχει γίνει στόχος, θυμήθηκε για το πρώτο θέμα, για το βήμα, για τα νέα κτλ. Εντάξει, δεν ξέρω αν αυτό τον εκπλήσει τον Πρωθυπουργό, τότε τι θα έπρεπε να πει το ποτάμι, όταν τα ίδια τα μέσα του ΣΥΡΙΖΑ όχι το συκοφαντούσανε, δηλαδή βλέπουμε τώρα να έχουμε φτάσει σε μία, να το ανεβοκατεβάζουν ότι είναι, ξέρω εγώ, το κόμμα της διαπλοκής, το κόμμα των καναλαχών, το ποτάμι, το κόμμα του Μπόμπολα. Μάλιστα. Και τώρα να γίνονται όλα τα πράγματα, ξέρω εγώ, να παίρνει ο άκτορας την ανάπλαση του Παλαιρικού Δέλτα και να μην αισθάνεται κανένα την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη για όλη αυτή τη λάσπη που έχει πέσει στο ποτάμι. Μάλιστα, μάλιστα. Θα ήθελα λίγο και ένα τελευταίο σχόλιο, είναι ερώτηση ακροατή. Υπάρχει ένα φαινόμενο, είχατε μια αποχώρηση ενός βουλευτή, ο οποίος προσχώρησε, ακριβώς, ο οποίος προσχώρησε στο ΠΑΣΟΚ. Πιστεύετε ότι αυτό είναι στα πλαίσια μιας στρατηγικής, επειδή είναι πολιτικά, ας μου επιτραπεί σε εισαγωγικά η έκφραση, αποδυναμωμένο το ποτάμι τη δεδομένη χρονική στιγμή, κύριε Μαυρωτά? Καταρχήν, κατά τη δική μου άποψη, ήταν τρομερά απογοητευτικό το γεγονός ότι, εντάξει, μπορεί και άλλοι βουλευτές στο παρελθόν είχαν ανεξαρτοποιηθεί από το ποτάμι, που καθένας κοιτάζει σε μια φάση το ατομικό του συμφέρον και όχι την ομαδική προσπάθεια, αλλά δεν είχαμε καμία άλλη περίπτωση που σε 9 να εξαρτοποιηθεί ο βουλευτής και στις 10 να πάει στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή αυτό ήταν τρομερά απογοητευτικό για μένα σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ, που υποτίθεται ότι ήταν ένας συνομιλητής μας στον προοδευτικό μεσαίο χώρο, και επειδή είχε μιλήσει και η κυρία Γενιμάτα για Μπέσα το Σεπτέμβριο, ότι για να προχωρήσει κεντροαριστερά χρειάζεται Μπέσα, δεν ξέρω πώς η Μπέσα χρειάζεται, θέμε βουλευτή κατευθείαν από το κόμμα με το οποίο ουσιαστικά συνομιλεί. Γενικά είμαι της άποψης ότι το ποτάμι, όσο
λέει την αλήθεια και όσο, ας το πούμε, προσπαθεί να λέει τα πράγματα με το όνομά τους και για το πελατειακό κράτος και για την, για τις παθογένειες του παρελθόντος που συνεχίζονται και στο παρόν, και όσο μιλάει έτσι, ας το πούμε, τη γλώσσα της αλήθειας, εγώ δεν νομίζω ότι, ότι χάνει δυνάμεις. Μπορεί να χάνει κάποιους βουλευτές από την κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά στην κοινωνία νομίζω ότι ακούγεται τη φωνή του, και αυτό, αν θέλετε, το εισπράττω και από τον κόσμο. Κλείνοντας, κύριε Μαυρωτά, υποθέτω ότι αυτή η πρακτική υπονομεύει και τις όποιες συζητήσεις για την κέντρο αριστερά. Εσείς, μάλιστα, νομίζω, μιλώντας στο Flash, αν διάβαζα σωστά, στο site του Ποταμιού, κάνατε μια κριτική λέγοντας ότι δεν μπορεί το καινούριο να συμβολίζει η vintage, νοσταλγική σύναξη παλαιών στελεχών του Πασόκ. Πιστεύετε λοιπόν ότι η ανανέωση δεν έρχεται με παρελθοντικά υλικά, έτσι δεν είναι? Εγώ είμαι της άποψης ότι ο χώρος, ο προοδευτικός μεσαίος χώρος, χρειάζεται μια ένωση των δυνάμεών του. Αυτό το έχουμε πει από την αρχή, από το ποτάμι Πέρτε, την εποχή για το κοινοβούλιο του κέντρου. Απλώς αυτό θα πρέπει να γίνει έχοντας το βλέμμα στο μέλλον και όχι έχοντας το βλέμμα στο παρελθόν. Έτσι μόνο θα κινητοποιήσουμε αυτόν τον κόσμο, ο οποίος είναι πολύς και νιώθει τώρα πολιτικά άστεγος. Γιατί άμα είναι να προσφέρουμε ένα ξαναζεσταμένο φαγητό, νομίζω θα μας γυρίσει την πλάτη. Μάλιστα. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία και για την πίεση του χρόνου. Μας τιμά κάθε φορά το σχόλιο σας, κύριε Μαυρωτά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, μόλις...